Κλαρίνα, ταούλια, ζωράδες, τα πάντα όλα. Τρέμω, μήπως κάποια μέρα επιστρέψουμε τις διαφημίσεις και μην παίξει τα εφηθόδη. Η καταγγελία στο μάτι. Σας έχω ικανούς εσάς. Να σου πω τώρα κάτι. Θα το πω ή χάρη να στοιχείσμου, πάρε το όπως θέλετε, είτε σοβαρά είτε για τρόλ. Αυτός ο ήχος, τι διαφορά έχει με τον μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Με τα ταούλια του Γιορνάδε. Το ίδιο είναι. Επίσης προτείνω από αύριο στην εκπομπή να κάνουμε έναρξη αλακοκλώνη με τον Φίλιππο και τη Σμαράγδα να κάνουν χορευτικό. Θα γίνει. Όχι. Μεθαύριο θα γίνει γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε το χορευτικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο γιατί έχουμε κι άλλο πολύ συλλεκτικό. Τάσο Τρίβωνο, Άννα Πρέλευση. Εύη Βατίδου, το καλύτερό μου Βατίδου. Τρολ τρελό. Τρελό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε και σήμερα εδώ και σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ συλλεκτικό βίντεο με τις πιο καυτές ειδήσεις της Showbiz. Ξεκινάμε αμέσως με τον Τάσο Τρίφωνος που μίλησε στην εκπομπή της Face Κορδά για τον αδύναμο Κρίκο. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Θυμάστε το πιο αγχωμένο παίχτη. Νομίζω μια κοπέλα έκλαιγε από το άγχος και της έλεγε γιατί κλαις. Δηλαδή σιγά δεν θα σου βγάλουμε φρονιμίτη. Ήταν κάπου και μαλακός γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει να είστε αυστηρός, να τους λέτε αυτές τις πικρές ατάκες. Η αυστηρότητα του παρουσιαστή στον Αδύναμο Κρίκο είναι μέρος του φορμάτ, είναι μέρος του κόνσεπτ του παιχνιδιού. Αν και εγώ νομίζω πιο πολύ σε stand-up comedy είναι ο πιο αδύναμος Κρίκος από τότε που τον ξεκίνησα εγώ. Οπότε ας φύγει λίγο αυτό το ότι φοβόμαστε να πάμε στον Αδύναμο Κρίκο γιατί είναι αυστηρός ο παρουσιαστής, είναι αυστηρό το φορμάτ. Λάβατε ποτέ αρνητικά σχόλια? Κατά καιρούς λαμβάνω και σήμερα ή χθες βλέπω στα social media μπορεί να γράφουν, ας πούμε, σε αναρτήσεις που αφορούν στον Κρίκο, μα γιατί τους μιλάει έτσι, γιατί είναι ήρωνες, μια χαρά είναι το παιχνίδι, αλλά ο παρουσιαστής τους ηρωνεύεται και λέω μετά από 4 χρόνια δεν έχετε μάθει τι είναι αυτό το παιχνίδι. Τι άλλο θα παρουσιάζατε? Παρουσιάζω και μια εκπομπή συνεντεύξεων στην Κύπρο, είναι η 10η χρονιά για το Tête-à-Tête, Faye, ξέρεις. Έχουμε ένα ραντεβού. Λοιπόν, ένα late night show. Ξέρω, θες να με βοηθήσεις? Ένα reality, ένα reality show. Όχι. Reality όχι. Δεν σας ταιριάζει? Μου λένε ότι μου ταιριάζει. Δεν ξέρω γιατί. Και μου λένε ότι μου ταιριάζει. Τότε, ας πούμε, 2 φορές που γράφτηκε για το Big Brother, μου λένε, έλα, μα γιατί σου ταιριάζει. Αλλά εμένα δεν... Σας είχαν κάνει την πρόταση όμως, τότε που είχε γραφεί? Υπήρχε μια βολιδοσκόπηση. Θα μου άρεσε να έκανα, ας πούμε, το The Voice. Που όμως το κάνει πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος Λιανός. Να ιδέα όταν φύγει ο Γιώργος Λιανός. Έμαθα, διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι θα πάει η Φέη και είναι και πολύ ωραία ιδέα. Η Μαρία Ιωαννίδου και ο Μάκης Δελαπόρτας βρέθηκαν σε εκδήλωση και μίλησαν στην εκπομπή Πρωινό μας για τις ψεύτικες ειδήσεις που κυκλοφορούν και πεθαίνουν ηθοποιούς. Τα σημάδια μένουν. Το θέμα είναι εμείς να μην μένουμε στα σημάδια μας. Διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες μία είδηση που δεν ίσχυε για την Μίνα Αδαμάκη. Ναι, την πεθάνανε και αυτή. Παιδιά, είναι ντροπή τώρα όλα αυτά. Εγώ θυμώνω πάρα πολύ, είμαι εξωφρενών. Ο Φρέτη όλα αυτά τα ηλεκτρονικά τα έλεγε τα μηχανάκια του κερατά. Έτσι τα έλεγε. Έτσι λέω κι εγώ. Τα μισώ. Παιδιά, στεναχωριέμαι πάρα πολύ και θυμώνω με όλο αυτό. Δεν επιτρέπεται να ζει ένας άνθρωπος και να βγαίνουν και να ανακοινώνουν το θάνατό του με επιχαίους τίτλους. Είναι, μιλάμε, απαράδεκτο και εκεί κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν βιώσει όντας ζωντανοί και λίγο πριν το τέλος πραγματικά καταρακώθηκαν. Είναι γελίο αυτό που συμβαίνει και απαράδεκτο. Η γυναίκα ζει. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά ζει. Η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε στις κάμερες για τον επερχόμενο γάμο της. Σκεφτόμαστε για καλοκαίρι, έχουμε αλλάξει λίγο τα σχέδιά μας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και εγώ φταίω γι' αυτό. Δεν βιαζόμαστε. Από τη στιγμή που έχουμε βρει ο ένας τον άλλον, είμαστε, ξέρεις, όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι ο Νικήτας ο άνθρωπος που όταν τον γνώρισες είπες θα είναι ο άντρας που θα παντρευτώ.
Και ίσως αργότερα, αν το θελήσεις και ο πατέρας των παιδιών. Όταν τον γνώρισα, όχι, γιατί είμαι πολύ επιφυλακτική σαν άνθρωπος. Αργότερα, μετά από λίγους μήνες, είπα. Βρελές. Το περίμενες, θα σου κάνει πρόταση. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή όχι, αλλά ότι ήξερα ότι θα μου κάνει, ναι, το ήξερα. Έχει σκεφτεί ακόμα και το τι νηφικό θα φορέσει στο στολισμό της εκκλησίας? Α, λοιπόν, το νηφικό, έχω να σου πω ότι εδώ και 2-3 μέρες έχω καταλήξει και μάλλον δεν θα είναι ένα. Για τα δικά μου κόστα λίγο too much αυτό σαν concept. Τελικά, επειδή μου άρεσαν και τα δύο νηφικά που έτσι κάπως θα κοιτάμε, λέω, βρε, δεν φορά το ένα. Ναι. Είσαι παραδοσιακή ή θα δείξει το νηφικό, θα δείξει φωτογραφία στο νηφικό? Όχι, δεν θέλω, γιατί μου είπε, δείξε μου ότι έχεις βρει και το πάω και σε παρακαλώ, δεν θέλω να μου δεις εκείνη τη μέρα. Η Εύη Βατίδου μας αποκάλυψε τι ποσότητες φαγητού τρώει καθημερινά. Θα σας κάνει να ξεφύγετε και να πείτε, εγώ θα πάω δύο πιάτα μακαρόνια, θα είναι αυτό, πατάτες και κατσίκες. Δύο πιάτα. Ένα πιάτο. Δεν υπάρχουν δύο πιάτα. Είμαι πολύ προσεκτική με το φαγητό εγώ γενικώς. Ο φαγητό δεν είναι για μένα ο τρόπος διασκέδασης που είναι για άλλους ανθρώπους, είναι καθαρά μόνο θέμα επιβίωσης και εντάξει, πρέπει να φάω γιατί πεινάω, αυτό. Και ποτέ να βγείτε με κάποιον άντρα για φαγητό και να δείτε να τρώει πάρα πολύ? Εννοείται. Και να μην σας αρέσει αυτό? Δεν μου αρέσει καθόλου να τρώνε πολύ, γενικώς. Δεν έχει να κάνει με άντρα. Θέλει μια ισορροπία. Σε κάποια παρουσίαση εκπομπής θα σας βλέπαμε? Δύσκολο πια. Έχω φύγει από αυτό το κομμάτι πλέον. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν βλέπω καμία εκπομπή. Δεν παρακολουθώ ελληνική τηλεόραση πια. Βλέπω, δεν χάνω χρόνο να βλέπω πράγματα τα οποία δεν με αφορούν. Επειδή σας έχουμε δει και σταδιακά και στην προώθηση κάποιων προϊόντων, γιατί λέτε ότι δεν θα ασχοληθείτε με την τηλεόραση, είναι κάτι που δεν θέλετε πλέον? Σου είπα και πριν ότι ασχολούμαι με την τηλεόραση στο επίπεδο που, στο δικό μου το κομμάτι, που είναι αυτό, αυτά που κάνω. Και τηλεπόληση. Δεν κάνω τηλεπόληση. Ασχολούμαι με το κομμάτι των συνοικεσίων. Κάνω την κοινωνική εκπομπή. Εγώ παρουσιάζω, δεν ασχολούμαι με τα συνοικέσια. Εγώ παρουσιάζω την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή που παίζει σε 11 κανάλια σε όλη την Ελλάδα. Η Αλεξάνδρα Παναγιώτερου μίλησε για τη σχέση της και για τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα της προσωπικής της ζωής. Είμαστε ακριβώς το αντίθετο σε χαρακτήρες. Δηλαδή, εγώ όταν θα πω ότι θα γίνει τώρα, έχει γίνει χτες. Όχι τώρα, χτες. Ο Στάθος θα πει θα γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει σε μία εβδομάδα στην καλύτερη, σε ένα μήνα στην χειρότερη, μπορεί και σε ένα χρόνο. Αλεξάνδρα, έχεις ψυχαναγκασμούς? Είμαι φουλ ψυχαναγκαστική. Και γενικά του προσπαθώ να το πολεμάω, κάνω ψυχαναλύσεις για αυτό το θέμα. Μέσα στην ημέρα σήμερα μπορεί και να τσακωθήκατε? Σήμερα ήμασταν καλά. Σήμερα ήμασταν καλά, γιατί μεσολάβησε το σικού που λίγο χαλαρώσαμε. Καθημερινές όμως είμαστε λίγο, υπάρχει μια ένταση. Αλεξάνδρα, εσύ σχολιάζεις το ντύσιμό του, δηλαδή να του πεις πες πολύ απλά ντυμένος αυτό που πάμε τώρα, βγάλ το, άλλαξέ το, γρήγορα. Αν εγώ το σχολιάζω, ναι. Ναι, εγώ το σχολιάζω. Γενικά όπως έχετε καταλάβει, τα κάνω όλα έχω λίγο το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση. Ο Σπύρος Μαρτίκας και η Βρυσιείδα Ανδριώτου αποκάλυψαν το εάν θα παντρευτούν. Και αν πάτε στο Survivor, μπορεί να τη κάνει πρόταση στον Άγιο Δομηνικό? Θέλει να βγάλει λαβράκι, εσύ μεγάλο να παίρνει. Όχι, όχι, ρωτάει για την πρόταση άσχετο. Όχι, όχι, έχει δίκιο. Ρώτησε άσχετο, δεν κάνει για το Survivor. Ρώτησε γενικά. Αν θα το έκανε αυτό σαν άνθρωπο, θα ήσουν τέτοιο όπω έκανε ο Γιάννη στην κοπέλα του, αυτό εννοεί. Τι είναι από τώρα? Όχι, θα πει γιατί δεν θα το δεχόμουν τέτοια πρόταση γάμου. Όχι, θα πει. Άρα τι έμεινε? Ένα νηφικό και ένα γαμπριάτικο, παιδιά. Άσε και το νηφικό το έχω, μιλάμε μια πολύ καλύτερη. Θέλω να το λύσει η Βρυσιείδα με το έτσι θέλω. Τέλος πάντων. Αχουτό θα πω εγώ. Αχουτό. Επειδή δεν βλέπει τηλεόραση, έχω κάθε δικαίωμα να πω έτσι. Ευτυχώς δεν μας δει. Δεν βλέπει τηλεόραση, ελληνική τηλεόραση. Βλέπει. Γαλλική, ιταλική. Και ό,τι να είναι. Τον αριθμό του 100 τον έμαθε? Ή ακόμη ψάχνει να μάθει πώς είναι το 100. Ποιο ξεχνάει αυτό. Επίσης είπε ότι κάνει το κομμάτι, το άκουσα καλά τα αθώα παιδικά μαθιά, του κοινωνικού περιεχομένου. Ναι. Ποιο μπορώ τη Εύη Ρούζα? Ποιες αλήθειες με τη Ζήνα Κουτσελίνη? Εδώ, το κοινωνικό κομμάτι των συνοικεσίων, Εύη Βατίδου. Αυτή δεν πουλάει και θερμάστρες, καλέ. Δεν μας τρελάνει. Συνοικέσαι δεν έκανε και η Ανίτα Πάνια? Ναι, δεν ξέρω γιατί είπε δεν κάνει τηλεπόληση. Η αλήθεια είναι ότι άμα ανοίξει τηλεόραση κάποια κανάλια είναι δεύτερο. Είναι η Βατίδου πουλάει, αβέρτα. Κουβερλί, χαλάκια, κρέμες, μπλέντερ. Ναι, αλλά συγγνώμη λίγο. Κάνει και την εκπομπή όμως των συνοικεσίων, αλλά έχει το κοινωνικό κομμάτι. Το πιο κοινωνικό κομμάτι ποιο είναι, δεν έχω καταλάβει εγώ. Διαφωνώ μαζί σας γιατί όλο αυτό που λέτε δεν είναι τηλεπόληση. Είναι κοινωνικό έργο. Το να δώσει μια κουβέρτα και μια θερμάστρα σε κάποιον είναι κοινωνικό έργο, παιδιά. Είναι το κοινωνικό κομμάτι. Ναι, το... Πάντως, εμένα μου αρέσει να ακούω τη Βατίδου. Πραγματικά, δηλαδή λείπουν οι μεγάλοι κομικοί από την ελληνική τηλεόραση.
πάμε. Τάσο, ρε Τάσο. Θέλω λίγο να πάω στο φίλο μου τον Τάσο Τρίφωνος. Τι, ψέματα λέω. Πάμε λίγο στον Τάσο Τρίφωνος, παρακαλώ. Μπορούμε να έχουμε λίγο Τάσο Τρίφωνος για να πάμε στον κύριο Πάρη Σκαρτζολιά. Ο Τάσος που συνεχίζει ακάθεκτο στον Αδύναμο Κρίκο και πραγματικά έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Όποιο δεν ξέρει τον Αδύναμο Κρίκο, δεν μπορεί να λέει ότι κάνει μπούλινγκ ή ότι γνωρεύεται. Τότε που το παρουσίασε η Έλενα Κρίτα, έτσι ήταν πάλι το παιχνίδι. Και χειρότερη. Ναι. Πότε ήτανε... θα πάμε, παιδιά. Πες μου, θέλεις. Να σου πει celebrity game night. Κάπου δεν θα πάμε όλοι μαζί. Θα σου πω, έχει τρεις εβδομάδες που με πήραν τηλέφωνο, μου είπε μια κυρία ονοματεπώνυμο ότι είναι από την παραγωγή του καναλιού. Θα πάρω τον Τρίφωνο. Και μου πρότεινε να πάω στο. Και λέω, μου κάνουν φάρσα, παιδιά, και το κλείνω. Και με ξαναπαίρνει η Γλυκούλα και λέω, παιδιά, είναι κάποιο τώρα φίλο φίλη και μου κάνουν φάρσα. Παιδιά, να τον πάρω. Πότε θα πάω. Θέλετε να πάρουμε τον Τάσο Τρίφωνο. Πάρε, πάρε. Έχουμε μετά, γιατί έχουμε το βίντεο τώρα τη συνέντευξη. Θα πάρω τον Τάσο Τρίφωνο. Θα τον πάρω. Λοιπόν. Έχει δίκιο. Και με την Έλενα Κρίτα ήταν ακόμη πιο χοντρά τα κοψίματα και τα πισίματα. Και όπως είπε και ο ίδιος, το έχει κάνει λίγο και stand-up comedy. Βάζει το δίκιο. Άστο λίγο τώρα, εδώ φωνάζει ο άλλος. Φτάνει, μην το. Συγχωρεμένη είστε σήμερα οι ποιοι όλοι. Λοιπόν, πάμε εδώ σε αυτό που έλεγε ο Πιμπίλας. Όχι ο Πιμπίλας, η κυρία Ιωαννίδου και ο κύριος Δελαπόρτας. Ότι είναι, παιδιά, τραγικό να βλέπει κάποιος εν ζωή ότι έχει πεθάνει. Και μάλιστα όταν είναι σε τέτοια νέα ηλικία, όπως ο Πάρης Κατσολιάς, ο οποίος γράψανε κάποια site ότι έχει πεθάνει. Και τον παίρνει τηλέφωνο και τον ρωτούσαν αν ζει. Πάμε να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη που μας έδωσε. Θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό που ξεκινήσατε την καριέρα σας δίπλα στο μεγάλο Χάρη Ρώμα? Ναι, βέβαια, βέβαια. Και πέρα από τη δουλειά, ο Χάρης είναι ένας τόσο ποιοτικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, πέρα από το ότι μου έχει σηματοδοτήσει, ας πούμε, την επαγγελματική μου ζωή σίγουρα, είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που ξέρω, όχι σε επαγγελματικό επίπεδο, που επίσης είναι, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μένα, που μπορεί να με ξέρει 400 χρόνια, μπορεί να του πω, Χάρη μου, μπορείς να μου κάνεις αυτή τη χάρη, έχει γίνει πριν προλάβω να τελειώσω την πρόταση μου. Αλλά ποιο είναι το φοβερό? Και ο περιπτεράς της γειτονιάς του να το ζητήσει, πάλι θα γίνει πριν τελειώσει την πρότασή του. Χάρης Ρώμας είναι αυτό. Τώρα, νομίζω ότι ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία το Καφέ της Χαράς και στον πρώτο του κύκλο, αλλά και αυτόν που είδαμε πέρσι. Ναι. Και τη δεύτερη φορά, πράγματι, που καταρχάς βρεθήκαμε μετά από το 1821, ξαναβρεθήκαμε πρόπερσι, όλοι μαζί. Διαφορετικοί άνθρωποι πια. Αλλά αυτό που είχε μείνει ήταν το οικογενειακό κλίμα. Αυτό δεν έφυγε ποτέ. Αλλά πραγματικά συνάντησα τελείως διαφορετικούς ανθρώπους από αυτούς που είχα στο μυαλό μου. Επηρέασε αυτή η προβολή που δεχτήκατε από μικρή ηλικία στη μετέπειτα πορεία σας? Γιατί ο καθένας το βιώνει τελείως διαφορετικά όταν δέχεται μια τέτοια προβολή ξαφνικά. Αυτό ήθελα να πω, ότι έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι είμαστε οι αναφορές μας. Ευτυχώς είχα την ευλογία οι αναφορές μου να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τα αφήνανε. Δηλαδή και να πήγε να συμβεί αυτό, δεν θα τα αφήνανε. Τώρα το αν μεμονωμένα σε κάποιες περιπτώσεις εγώ κάτι, ας πούμε, αυτό πιθανό μπορεί να το κρίνουν καλύτερα οι άλλοι που με βλέπανε, εννοώ, αλλά έτσι μια τρανταχτή φάση της ζωής μου, ας πούμε, να μην είχε επηρεάσει τόσο πολύ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά δε, οφείλεται στο 90% στους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Πριν από λίγο καιρό ακούσαμε για ένα περιστατικό από πολύ γνωστή σχολή θεάτρου και πολύ καταξιωμένη, η οποία έκοψε φοιτητή γιατί είχε παρουσιαστεί σε μια παράσταση εκτός της δικής της παραγωγής, ας το πούμε έτσι. Βέβαια το έχεις τους όρους της, αλλά επειδή είχατε μια παρόμοια παρολίγων έτσι εμπειρία, πόσο καλό ή κακό είναι αυτό το πράγμα? Γιατί ένας φοιτητής, κάποιος που σπουδάζει, θα πρέπει ίσως και να δουλέψει. Ναι, αυτό τώρα είναι μια τεράστια συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες σχολές που το απαγορεύουν, οι οποίες θεωρητικά είναι για τις καλύτερες, βέβαια. Τώρα, σε όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Το θέμα είναι εσύ τι θέλεις για τον εαυτό σου, εσύ τα σχέδιά σου ποια είναι. Θεωρητικά, μάλλον για μένα, θα έπρεπε να υπάρχει μια φόρμουλα που ένας άνθρωπος μπορεί να βρει κάτι, να το κάνει και τα λοιπά, υπό συνθήκες όμως, γιατί απ' την άλλη, εμένα μπορεί να μου έρθει η πρόταση, ας πούμε, όταν θα είμαι στο πρώτο έτος της σχολής μου, να κάνω Άμλετ. Θέλω να σου πω ότι και ναι, να πω εγώ,
θα εκτεθώ. Δηλαδή, η σχολή λειτουργεί πολλές φορές και προστατευτικά. Πόσο σας επηρεάζουν δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική σας ζωή? Έχουμε δει διάφορα για διάφορους συναδέλφους σας και είχε γραφτεί και κάτι τραγικό, ένα fake, νομίζω πολύ τραγικό για εσάς. Ναι, ναι, πολύ fake. Γιατί είμαι εδώ, σίγουρα fake. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά ήταν περασμένα μεγαλεία, δικό σας θα κλαις. Αλλά όσον αφορά την προσωπική μου ζωή, γενικά ναι, έχει προκύψει να, έχει βγει, να έχουν βγει κάποια πράγματα. Γενικά το αποφεύγω, το προστατεύω πάρα πολύ. Έχει συμβεί λίγες φορές στη ζωή μου. Αλλά εντάξει, συνέβη. Για μένα δεν παίζει ρόλο, δεν έχει σημασία. Είναι μακάβριο. Και μάλιστα όταν έχεις και δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάνε, την οικογένειά σου, τους φίλους και διαβάζουν κάτι τέτοιο, παιδιά, είναι σοκαριστικό. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι κάπου, να πίνεις ένα καφέ ή να είσαι με κάποιους φίλους ή να τρως ένα φαγητό και να διαβάζεις εκεί πέρα και να διαβάζεις ότι ένας φίλος σου πέθανε. Πόσο μάλλον η μητέρα του, γιατί μιλάμε αυτό, για ένα νέο παιδί και να μπαίνει να το βλέπει αυτό. Να διαβάζεις ένα τέτοιο πράγμα, είναι σοκαριστικό τώρα. Κάπου όπα λίγο με τα fake news, παιδιά, πραγματικά. Με τα fake news για να πάρουν κλικαρίσματα. Ναι. Εδώ, κάπου... αυτό που... είπε ο Δελαπόρτα στο προηγούμενο που είδαμε, ναι, η Μαρία Λεωνίδου, ναι, επέμβει η πολιτεία. Όλα αυτά τα site να κατεβαίνουν αυτόματα και να υπάρχουν ποινές για αυτούς που ανεβάζουν τέτοια πράγματα ανυπόγραφα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι για τις τηλεοράσεις υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Για το ίντερνετ δεν υπάρχει κανένας φορέας που να επιοπτεύει και ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι σαχλαμάρα του ήρθε. Συγγνώμη για τη φράση, αλλά νομίζω. Ναι, μπορεί να γράψει λοιπόν, πρέπει... για θέματα υγείας, παιδείας, οτιδήποτε. Ναι, γι' αυτό κάποια στιγμή, όπως λέει και Σμάνα, θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει τώρα είναι πρέπει να σα αποχωριστώ και να αποχωριστείτε. Δράμα, μελό. Στο JDMT ήταν χτες, φόβος, λύπη, πάθος. Φέρε, λοιπόν, φέρε κοντινό δικό μου να δεις πως είναι ο φόβος. Η λύπη. Και το πάθος. Συγγνώμη, αλλά δεν κόβομαι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τη Σμαράγδα, τον Χρήστο και τον Φίλιππο. Αύριο θα είμαστε εδώ την ίδια ώρα. Έως τότε θέλω να εισμονείτε, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος, Ριζόπουλος, τα σέβη μου. Bye.